Μάρια, ήσουν φαβορή. Και αποδείχτηκε αυτό κιόλας, έτσι, από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήσουν ένας παίκτης ο οποίος έκανε την ανατροπή και βρέθηκε στο τέλος. Ήσουν ένας παίκτης που, εάν δεν έφτανε στο τέλος, θα ήταν επειδή δεν θα γύριζες ποτέ μετά το ατύχημα. Που τελικά όμως το πάτησες κάτω και γύρισες. Βαθιά μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω. Το ήξερα. Αν και είχα άδεια από γιατρούς να μείνω ένα μήνα και εκτός, χωρίς να ψηφίσω, χωρίς να μπορούν οι συμπαίχτες μου να με βγάλουν προς αποχώρηση. 13 μέρες επέστρεψα πίσω στο νησί. Επειδή άνοιξε τώρα κουβέντα και δεν ήθελα να το θίξω, γιατί είχα πει. Είναι ένα θέμα που ούτε εγώ θέλω να το συζητώ, δεν μ' αρέσει. Ήθελα να το αφήσουμε λιγάκι πιο μετά. Ο τραυματισμός σου, τι ακριβώς ήταν? Γιατί εμείς στην αρχή ενημερωθήκαμε για ένα σπάσιμο κλίδας. Και μετά απορρίσαμε πώς είναι δυνατόν με σπασμένη κλίδα να έχεις επιστρέψει τόσο δυναμικά στο παιχνίδι. Τελικά, τι ήταν αυτό? Ήταν, είχα κάταγμα στην κλίδα και στα πλευρά. Δεν ήταν σπάσιμο, αλλά ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Στην πορεία φάνηκε ότι βγήκαν κι άλλα, τέλος πάντων. Και έπρεπε να κάνω και ένα χειρουργείο, το οποίο αποφάσισα να μην κάνω, γιατί θα με έθετε εκτός παιχνιδιού σίγουρα. Και πήγα για να ζήσω το survivor, αν ήταν να το περάσω σε ένα νοσοκομείο ή θα πήγαινα και στην Κύπρο. Έτσι αποφάσισα να μην κάνω αυτό το χειρουργείο. Πήρα μια τεράστια δόση φαρμάκων, γι' αυτό και έγινα σαν φούσκα. Χρήστηκες, Πάρα πολύ. Και απέφυγα το χειρουργείο και μπήκα πίσω στο παιχνίδι. Τώρα θα χρειαστεί να κάνεις κάποιο χειρουργείο, ας πούμε, ή να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Τώρα ήρθαμε πίσω. Πού να? Είχαμε τα live. Όχι. 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 Στα αγωνίσματα πόναγες, βέβαια, ήσουν σε θεραπεία. Ναι. Το πρώτο μήνα επιστρέφοντας μετά από το. Μετά τις 13 μέρες που ήμουν στο νοσοκομείο, είχα φρικτούς πόνους. Πόνους όταν κοιμόμουν. Ξυπνούσα κάθε 15-20 λεπτά, δεν κοιμόμουν βασικά. Και όμως μέσα μου το βάλευα. Δηλαδή, την ώρα που έτρεχα, δεν πονούσα. Ήμουν τόσο πεισματάρης που έλεγα αυτό δεν υπάρχει. Ο πόνος έσβηνα τον πόνο από το μυαλό και